Βαριά πρόστιμα περιμένουν τους θεριακλείδες οδηγούς. Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από 1.500 ευρώ ξεκινούν τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε όλους τους οδηγούς των ΙΟΤΑΧΗ, ταξί, λεωφορείων αλλά και ΙΟΤΑΧΗ δημόσιας χρήσης που καπνίζουν μέσα στο αυτοκίνητο. Τα πρόστιμα αυτά θα γίνονται ακόμη πιο τσουχτερά αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει ανήλικο παιδί έως 12 ετών, ενώ θα ανεβαίνει στις 3.000 ευρώ αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. Καταρχήν πιστεύω ότι επιτέλους πρέπει να ισχύσει αυτός ο νόμος στην Ελλάδα, γιατί είμαστε από τα ίσως και το μοναδικό κράτος που δεν υπακούει πια στους νόμους. Δηλαδή παντού, ακόμα και στην Τουρκία πριν χρόνια που είχα πάει, το σέβονται απόλυτα. Στους υπόλοιπους χώρους δεν το συζητώ. Αλλά και στο αυτοκίνητο, από ό,τι άκουσα, πρέπει να είναι πολύ αυστηρότερη η ποινή όταν υπάρχει παιδάκι που είναι κάτω από 12 χρονών. Δεν ξέρω και αν αυτό είναι... Φυσικά είναι σωστό, αλλά αν είναι δηλαδή 13 ή 14, υπάρχει κάποια διαφορά. Αυτό θέλω να πω. Είναι σωστό το μέτρο και πολύ περισσότερο και αυστηρότερο πρέπει να είναι ό,τι αφορά τα κινητά. Στο αυτοκίνητο θεωρείτε ότι είναι σωστό να επιβάλλουν μεγάλο πρόστιμα? Να σας πω, εξαρτάται τώρα. Λένε ότι θα επιβάλλουν 1.500 ευρώ σε όποιον καπνίζει μέσα στο αυτοκίνητό του. Αν έχει μικρά είμαστε παιδιά. Είμαστε κατά του καπνίσματος, αλλά και 1.500 ευρώ είναι πάρα πολλά. Θεωρείτε ότι θα ήταν σωστό να επιβάλλετε μόνο σε δημόσιους χώρους, δημόσιους χώρους ενώ... Σε εκτέλ, σε λεωφορεία, σε αστικά, σε ταξί, ήταν προτιμότερο? Έτσι νομίζω. Όχι, ναι, έτσι νομίζω. Μέσα στο ΙΟΤΑΧΗ αποφασίζει ο καθένας τι θα κάνει τώρα. Είναι σωστό. Και σε ταξί και σε αστικά και σε λεωφορεία. Σε όλα, σε όλα. Και στα δικά, σε απλά τα επιβατικά τα ΙΟΤΑΧΗ. Και στα απλά τα επιβατικά. Αποσπάται την προσοχή. Θα είναι 1.500 ευρώ το πρόστιμο. Εντάξει, και τι έγινε. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων θα επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας οδήγησης για ένα μήνα για κάθε παράβαση, ακόμα και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την απαγόρευση αυτή δεν εξαιρούνται ούτε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είναι σωστό να επιβάλλουν μεγάλα χρηματικά πρόστιμα? Ναι. Και σε αυτοκίνητα τα οποία οδηγεί ο απλός πολίτης? Όχι, μόνο για τους φορτηγατζίδες, για αυτούς που μπορούν να καπνίζουν. Ναι. Αστικά, κτέλ. Όχι. Μόνο για τους φορτηγατζίδες. Ναι, μόνο. Κάπνιζουν στο αυτοκίνητο, θεωρείτε ότι είναι σωστό να επιβάλλουν χρηματικό πρόστιμο? Αυτοί που καπνίζουν, ας κάνουν ό,τι καλά εγώ. Εάν έχει παιδιά μέσα, ναι. 1.500, λίγο τραβηγμένο το βλέπω, αλλά το κάπνισμα μέσα στο αμάξι είναι έγκλημα. Η διαπίστωση των παραβάσεων καθώς και η επιβολή των προαναφερόμενων ποινών θα γίνεται από τα αστυνομικά όργανα της εκάστοτε περιοχής, τα οποία θα πραγματοποιούν ελέγχους στους δρόμους της χώρας. Όσον αφορά το κάπνισμα στο αυτοκίνητο μέσα, ειλικρινά δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό πώς θα γίνει. Βέβαια δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι χωρική αρμοδιότητα δική μας, είναι της αστυνομίας, γιατί εμείς δεν βγαίνουμε στο δρόμο να κάνουμε ελέγχους στα αυτοκίνητα, κυρίως αυτά που κινούνται. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τον έλεγχο. Τώρα το πώς θα εφαρμοστεί από την πλευρά της αστυνομίας δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στο μεταξύ δεν έχουν σταματήσει οι έλεγχοι στις αίρες για το κάπνισμα τόσο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καφετέρειες, καφενεία, εστιατόρια, ταβέρνες, όσο και στους λοιπούς δημόσιους χώρους. Ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει, δεν έπαψε άλλωστε ποτέ να υφίσταται, το έχω πει επανειλημμένα. Ζητάει το Υπουργείο Υγείας τώρα να εντατικοποιηθούν. Βέβαια, θα έλεγα ότι διάλεξε λάθος εποχή, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι όλοι έξω, δεν είναι σε κλειστούς χώρους. Λόγω των ελέγχων που κάναμε όλο αυτό το διάστημα, που επαναλαμβάνω ότι δεν τους σταματήσαμε ποτέ τους ελέγχους εμείς να τους κάνουμε, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, σε δημόσιους χώρους, έχουν συμμορφωθεί με τον αντικαπνιστικό νόμο. Και το καλό, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ότι μπορούμε να συστήνουμε και μεικτά κλιμάκια αποτελούμενα και από αστυνομικούς. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και για μας για τον έλεγχο. Γιατί ο πολίτης, ο οποίος συλλαμβάνεται σε εισαγωγικά να καπνίζει,
Σε εμάς όταν του ζητούμε τα στοιχεία του για να επιβάλλουμε το πρόστιμο, το οποίο σημειωτέ δεν πληρώνεται σε εμάς, αλλά εμείς το στέλνουμε στη ΔΟΗ και εκεί πρέπει να πληρωθεί. Δεν είμαστε εισπρακτικός μηχανισμός, το έχω πει πολλές φορές, είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός. Ζητάμε λοιπόν τα στοιχεία, αφημί, στοιχεία, για να μπορέσουμε να βεβαιώσουμε το πρόστιμο. Κάποιοι συμμορφωνόντουσαν, μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες, μας δίναν τα στοιχεία τους. Κάποιοι όμως αρνούνταν να μας δώσουν στοιχεία και δεν μπορούσαμε να τα απαιτήσουμε κιόλας. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην αστυνομία. Και όταν υπάρχει και ένα αστυνομικό όργανο στο κλιμάκιο, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Μάλιστα, ιδιαίτερα καυστική ήταν η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Καταλαβαίνω αυτούς που θέλουν να καπνίσουν. Εντάξει, είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει να σεβαστείς και τον άλλον. Έχουμε περιπτώσεις που βλέπουμε μαμάδες με μωρά παιδιά να καπνίζουν δίπλα στο καρότσι. Νομίζω πλέον ο καθένας βγάζει και τα συμπεράσματά του από εκεί και πέρα μόνος του.